Στο γήπεδο της Μαΐστρου άνοιξε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας Εψεύρου, όπου η Ένωση Άνθειας Αρίστινου έφυγε με τους 3 βαθμούς της νίκης και παρέμεινε πρώτη στη βαθμολογία, ισοβαθμώντας με την ΑΕΔ Δημοτήχου. Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η ομάδα του Μιχάλη Φλόρου άσκησε πίεση στα καρέ του ΑΟ Μαΐστρου, με στόχο να πετύχει ένα γρήγορο γκολ, με τον Καπανίκα να πιάνει το σουτ, όμως να καταλήγει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Βογιατζή. 5 λεπτά αργότερα ήρθε η συνεννοησία μεταξύ του διαιτητή και του δεύτερου βοηθού, όπου σε ένα μαρκάρισμα του Παρασκευά στο Τζαπάνι στη μεγάλη περιοχή, ο διαιτητής έδειξε αρχικά το σημείο του πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων, ενώ ο βοηθός είχε υποδείξει κόρνερ. Στο 28ο λεπτό, ο Καπανίκας εκτέλεσε το φάουλ, το οποίο απέκρουσε ο Βογιατζής, ενώ η κεφαλιά του προωθημένου Απότα κατέληξε out. Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Μαλασίδης εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Αρσενίου και παρότι βρέθηκε απέναντι στον Καρβουνίδη, δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Στο δεύτερο μέρος, η Ένωση Άνθειας Αρίστινου συνέχισε την πίεση στα καρέ της Μαΐστρου και στο 46ο λεπτό ο Βασίλης Τερζής τροφοδότησε τον Τζαπάνι, το οποίο του σουτ κατέληξε out, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Καπανίκα. Και όλα αυτά μέχρι το 58ο λεπτό, όπου ο Τζαπάνις με πλασέ έκανε το 0-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. 2 λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους μετά από ατομική προσπάθεια και σουτ του Βασίλη Τερζή, για να έρθει λίγο μετά ο Δεδελούδης να διαμορφώσει το 0-3 έπειτα από σέντρα του Γκαλέτσιου. Στο 81ο λεπτό, ο Δεδελούδης έκανε το σουτ, το οποίο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Βογιατζή, ενώ λίγο αργότερα το σουτ του Κοτσούκη απέκρουσε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων. Στο 88ο λεπτό, ο Βασίλης Τερζής έκανε τη σέντρα, ο Κοτσούκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τον γκολ να κυρώνεται ως offside. Η ομάδα της Μαΐστρου δεν παρέδωσε τα όπλα και προσπάθησε να πετύχει κάποιο τέρμα, όμως χωρίς αποτέλεσμα, με το 0-3 να παραμένει μέχρι το τέλος του αγώνα. Με την νίκη αυτή, η Ένωση Άνθειας Αρίστινου έφτασε στους 36 βαθμούς, ισοβαθμώντας την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με την ΑΕΔ Δημοτήχου, ενώ ο ΑΟ Μαΐστρου παρέμεινε στους 13 βαθμούς και στην 7η θέση.